πτώση της καθαρής κερδοφορίας, η μείωση των λειτουργικών κερδών και η υποχώρηση του κύκλου εργασιών είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία της ΕΙΔΑΠ σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για το 9ο του 2014. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΙΔΑΠ διαμορφώθηκε για τη χρήση του 9 μήνου του 2014 στα 246,4 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας υποχώρηση 6,7% σε σχέση με το 9 μήνου του 2013 που ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΙΔΑΠ είχε διαμορφωθεί στα 264,1 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη προφόρων, τόκων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν στο 9 μήνο του 2014 στα 73,7 εκατομμύρια ευρώ, σημειώντας πτώση 11,6% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα που το ποσό είχε ανέλθει στα 83,4 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΕΙΔΑΠ διαμορφώθηκαν για τη χρήση του 9 μήνου του 2014 στα 40,6 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας πτώση 46,1% σε σχέση με το 9 μήνου του 2013 που τα καθαρά κέρδη του ομίλου είχαν διαμορφωθεί στα 75,3 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου ΕΙΔΑΠ στο 9 μήνου του 2014 ήταν μηδενικό, όταν στο αντίστοιχο περσινό διάστημα οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου είχαν έλθει στα 65,7 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματιστηριακή πορεία του ομίλου ΕΙΔΑΠ κατά τη διάρκεια του 9 μήνου του 2014 ήταν πτωτική. Η πορεία της μετοχής έγινε στην αρχή του έτους με τιμές κοντά στα 7 ευρώ και 60 λεπτά και έθεσε Σεπτέμβριο σε τιμές κοντά στα 7 ευρώ και 50 λεπτά. Η κεφαλαιοποίηση αμφώνησε 771 εκατομμύρια ευρώ.